Στι 28 Μαρτίου του 2021, στην επαρχια αλ Αλ-Χασάκαχ το Παρατηρητήριο τη Συρία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τεκμηρίωσε τον θάνατο πέντε τουρκόφιλων μισθοφόρων και τον τραυματισμό τριών άλλων σε μια επιχείρηση διείσδυση από τις Συριακέ Δημοκρατικές Δυνάμει στο Ραζ Αλ-Αιν. Σύμφωνα με πηγέ του Παρατηρητηρίου τη Συρία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μαχητέ του SDF χθε το βράδυ διείσδησαν αθόρυβα μέσα από τι προκεχωρημένε θέσει των τουρκόφιλων μισθοφόρων φατριών στο Ουμ Αλ Μάνασερ και φύτεψαν εκρηκτικά σε μία από αυτέ τι θέσει. Στη συνέχεια, αποσύρθηκαν πριν από την έκρηξη αυτών, την οποία πραγματοποίησαν από απόσταση. Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι ο πόλεμο φθορά στη Συρία συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Μπορεί να μην υπάρχουν μεσαία σε μεγάλη κλίμακα στρατιωτικέ επιχειρήσει στην περιοχή, ωστόσο οι εψημαχίε στο πρόστιο όριο τοποθεσία μεταξύ των αντιμαχόμενων είναι συνεχεί. Οι Κούρδοι του SDF αποδεικνύονται ικανοί μαχητέ, οι οποίοι πλέον με την στρατιωτική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να επαυξήσουν περαιτέρω την μαχητική ισχύ του. Παρά τα όσα διατυμπανίζει η Τουρκία και τις απειλές της κατά του SDF, εκτίμηση είναι ότι δεν θα αποτολμήσει να διεξάγει στρατιωτική επιχείρηση εναντίον τους, αφού πλέον αυτοί την χάνουν τη προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μπάιντεν δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους του SDF, ούτε θα επιτρέψει χερσαία επίθεση της Τουρκίας σε βάρος τους. Η περιοχή του βορειοδυτικού Ιράν, του βόρειου Ιράκ και της βορειοανατολικής Συρίας και της νοτιοανατολικής Τουρκίας δηλαδή η γεωγραφική περιοχή όπου κατοικείται από κουρδικούς πληθυσμούς του Ιράν, του Ιράκ, της Συρίας και της Τουρκίας, έχει αποκτήσει τρομερή γεωπολιτική αξία για τις Ηνωμένε Πολιτείε, αφού όλοι οι σιδηροδρομικοί και οδικοί άξονε που ξεκινούν από την Κίνα και εξυπηρετούν το μεγαλεπίβολο σχέδιό τη ο του μεταξιού, περνούν υποχρεωτικά μέσα από τι παραπάνω κουρδικέ περιοχέ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.